Με αργούς ρυθμούς υποχωρούν οι τιμές των καυσίμων, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Την ώρα που οι διεθνείς τιμές του Brent διολυσταίνουν. Συγκεκριμένα στις 15 Μαΐου, αμόλυβδη των 95 οκτανίων, ξεπερνά το 1 ευρώ και 94 λεπτά το λίτρο. Όταν πριν από 10 μέρες η τιμή της ανέρχονταν στο 1 ευρώ και 976 λεπτά το λίτρο. Και αυτή η μικρή υποχώρηση βοηθά έστω και λίγο τους καταναλωτές. Βέβαια δεν είναι ανάλογη, μην περιμένουμε να υπάρχει αναλογία στη μείωση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου με το δηλισμένο προϊόν, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι κατέργαστο πετρέλαιο και είναι προφόρον, το άλλο είναι κατεργασμένο πετρέλαιο, κατεργασμένο καύσιμο και είναι μετά από τους φόρους. Ερώτημα παραμένει αν η αποκλιμάκωση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα ή αν το καλοκαίρι θα υπάρξει ξανά αύξηση τιμών. Παράγοντες αγοράς πάντως έχουν στραμμένο το βλέμμα τους σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κάθε αλλαγή στην τιμή του καυσίμου έρχεται από πολλές παραμέτρους και μία παράμετρος είναι και η ζήτηση. Εάν πράγματι υπάρξει ζήτηση το καλοκαίρι, και δεν μιλάω για να υπάρξει ζήτηση από τον ελλαδικό χώρο, γιατί είμαστε μια πολύ μικρή αγορά, αν υπάρξει ζήτηση από την Ευρώπη, πιστεύω ότι θα είναι πιο αυξημένες οι τιμές. Και βέβαια, εάν έχουμε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως αυτά που ακούγονται και περιμένουμε, την κλιμάκωση των όλων αυτών των επιχειρήσεων στην Μέση Ανατολή. Όλα αυτά θα επιβαρύνουν βεβαίως την τιμή του καυσίμου. Κανείς όμως σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να προβλέψει. Αυτές είναι υποθέσεις που κάνουμε. Σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, η τιμή της αμόλυβδης των 95 οκτανίων ξεπερνάει τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ πάνω από το μαλλιαδικό μέσο όρο είναι η τιμή σε Κέρκυρα και Ζάκη. Πάνω από τη μαλλιαδική μέση τιμή είναι επίσης οι τιμές και σε περιοχές της υπηρετικής χώρας. Βέβαια, μια μέση πανελλαδική τιμή που βγάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι στο 1 ευρώ και 95 λεπτά, που θεωρώ ότι δεν είναι απόλυτο αντιπροσωπευτικό, γιατί η νησιωτική Ελλάδα είναι πολύ πάνω από τα 2, όπως επίσης και η πυρωτική Ελλάδα σε πάρα πολλά σημεία σε απομακρυσμένες περιοχές είναι πάνω από 2. Αποκλιμάκωση παρατηρείται επίσης και στο πετρέλαιο κίνησης, με την τιμή του να είναι σήμερα στο 1 ευρώ και 652 λεπτά το λίτρο, όταν ανήμερα του Πάσχα η τιμή του πετρελαίου κίνησης κυμαίνονταν στο 1 ευρώ και 862 λεπτά το λίτρο.